έζησε πολλές γενιές και προσέφερε ένα είδος αυτάρκειας σε κάθε νοικοκυριό που είχε το δικό της αργαλείο, με τις γυναίκες να υφαίνουν και να εξασφαλίζουν χρώμα και ζεστασιά στο σπιτικό τους. Η υφαντική τέχνη, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία και την παράδοση του νησιού μας, ακολούθησε ευθυνούσα πορεία τις τελευταίες δεκαετίες. Προκειμένου να μην χαθεί η πολύτιμη γνώση, ο Δήμος Ανογείων βάζει μπρος τον φιλόδοξο σχεδιασμό για τη δημιουργία σχολής υφαντικής στα Νόγια. Κατά την επίσκεψή του στα Νόγια του Υφυπουργού Πολιτισμού του κυρίου Γετρομανολάκη, δόθηκε το στίγμα της επανεκκίνησης της προσπάθειας για να ανασυνταχθεί ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας και δραστηριότητας. Δεν είναι άλλο πέρα από την υφαντική, όπου για χρόνια μεγαλούργησε στα Νόγια και σε τις οικογένειες και σήμερα από το σημείο πάλι μηδέν, έχοντας όμως μια σημαντική γνώση σε μεγάλες γυναίκες όπου έχουν την τέχνη και εξελίσσουν την τέχνη της υφαντικής, να δημιουργηθεί η σχολή η οποία θα μεταλαμπαδεύσει επιστημονικά όλη αυτή τη γνώση στις νέες γυναίκες, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα οικονομία για την ορεινή Κρήτη, για τα ορεινά Νόγια. Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης περιέγραψε τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Τη δουλέψαμε αρκετούς μήνες πριν σε συνεργασία με το Υπουργείο, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια πραγματικά θα καταφέρουμε να αναζωογονήσουμε άλλη μία παράμετρο της τοπικής οικονομίας. Ο προγραμματισμός είναι με την έναρξη του 2023 να έχουν στηθεί το πρόγραμμα σπουδών. Είναι υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός λοιπόν της σχολής της υφαντικής δεν είναι να καταλήξει απλώς σε γνώση, αλλά να καταλήξει σε επιχειρηματικότητα, οι γυναίκες να παράγουν και να μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε αγορές. Η πρώτη ύλη υπάρχει άφθονη στο Ψιλορίτη και όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, από το νέο έτος ανοίγονται νέες ευκαιρίες στις νέες γυναίκες, οι οποίες θα θελήσουν να μάθουν την τέχνη της υφαντικής. Επίσης και να πάμε λίγο πίσω το χρόνο, ώστε να έχουμε την αξιοποίηση της πρώτης ύλης που υπάρχει άφθονη στο βουνό του Ψιλορίτη, που είναι το μαλλί. Θα στεγαστεί προσωρινά στον χώρο που υπήρχε ο πρώτος υφαντουργικός συνεταιρισμός Ανογείων, αλλά σύντομα θα έχουμε ένα χώρο συγκεκριμένο, ο οποίος θα διαμορφωθεί για να υποστηρίξει καταλληλότερα τον χώρο της σχολής.